μια καρακέφαλα, πάρε και μια στα από αυτά σου. Εντάξει. Και άλλη φορά δεν θα επιτεθεί στη γη. Μάλλον, ξέρω, κάτι τέτοιο δεν παίζει. Εσύ κάτσε εκεί, μην έρχεσαι. Εσύ αντίθετα. Και τώρα για 25 experience δεν θα κάτσω να ασχοληθώ ιδιαίτερα, έτσι. Τι υπόνεσες? Έλα ρε, γιατί έρχεται κι άλλος. Έλα. Πάρε. Όχι, ήρθε και εκείνος. Και δεν τον αποτελείωσε. Τέλεια, τρεις μαζί. Πολύ ωραία. Ξεκόλα. Αου. Κόλλησα, δεν ξέρω που πάω. Τρέχω. Οχ. Άρα ο άλλος ακολουθάει ούτως ή άλλως, οπότε πρέπει να τον σκοτώσω. Ο μικρός εκείνος πρέπει να τον φάω στα γρήγορα. Ναι, αλλά που είναι κρυμμένος για να τραβήξω άμα είναι τον μικρό και όχι το μεγάλο κατευθείαν. Να τραβήξω τον, τη Μαϊμού και όχι τον Tyrant. Αυτό. Έτσι θα τους λέω. Μαϊμού θα είναι αυτός ο μικρός. Από εδώ και πέρα. Λίγο λίγο grinding and experience. Θα πάρει λίγη ώρα μέχρι να τον περάσω αυτόν τον τύπο. Έλα εδώ εσύ ρε βλακέντιε, έλα εδώ, έλα εδώ. Να. Τι θα γίνει, αυτό κάνουμε τώρα. Έτσι γύρω γύρω. Να πάρει. Προσπαθώ να πάω από πίσω του, προφανώς. Να αλλάξω όπλο. Άιντε. Αχ! Αλήτη. Δεν προλάβα, δεν πειράζει. Έλα ρε, μόνο μία. Άι! Εσύ ας τις χαζομάρες που κούνα στο ακόντιο. Άντε. Έτσι, άιντε. Τώρα για να δούμε πώς μπορούμε να τραβήξουμε τον έναν και όχι τον άλλο.
Πού στο διάλογο είναι ρεσί ο κοντός. Μπορώ ίσως να πηδήξω από εδώ και να μην με κυνηγήσει ο άλλος. Ξέρω, το δοκιμάσω. Αου! Όχι, δεν μπορώ. Έρχεται. Στο διάλογο είναι και δεν τον βλέπω. Πάω στο στοίχημα ότι μόλις θα πάω κάπου προς τα εκεί θα έρθει και ο άλλος. Αυτό είναι το θέμα. Όχι ρε, τι κάνω. Μπα. Γιατί δεν έχει εφέ ήχο αυτό το πράγμα. Projectile. Μας είδε, μας είδε. Ο άλλος. Ο άλλος δεν φαίνεται να μας είδε, καλό είναι αυτό. Wow. Σχεδόν τίποτα. Α, να τους. Γίνεται να μου διαλέξεις τον άλλο. Έτσι, μπράβο. Αχ, έλα ρε. Πω πω. Πάλι δεν μ' αρέσει. Με πέτυχε. Έλα. Έλα πίσω ρε. Έτσι μπράβο. Όχι. Να σε βράσω. Έχω πάρει νομίζω 650 experience. Ας πάω να το πάρω. Να το χρησιμοποιήσω, να το ενεργοποιήσω. Δεν ξέρω πώς θέλετε να το πω. Τώρα έχω μπερδευτεί. Άμα θα σταματήσω το παιχνίδι, τα mobs θα ξαναβγούνε ή όχι. ...650, καλά είχα προσέξει. Πάμε να δούμε. Αυτό που σκέφτομαι είναι ότι πρέπει να φάω πρώτα τον κοντό, πρώτα τη μαϊμού, στα γρήγορα και μετά να ασχοληθώ με τον Tyrant. Το θέμα είναι ότι είναι μικρός ο χώρος, ο Tyrant μία hoop να κάνει με το όπλο του πάει και η άλλη μαϊμού χοροπηδάει σαν το κατσίκι. Και δεν μας αφήνει χώρο για να προσέχουμε τον Tyrant να μην μας φάει αυτός ο τύπος. Και είναι και γρήγορος, δεν είναι ότι κάνει και 10 ώρες, δηλαδή μέχρι να έρθει, τσουκ. Και από ό,τι βλέπω... Αουτς. Ναι. Το πίνουμε, γιατί όχι.
Ας το έχεις, έλα ρε. Άμα ήταν να σημάδευα μόνος μου. Θα έλεγα ότι πάει καλά, αλλά με έχουν στριμωγμένο. Oh. Ouch. Ωραία, πάει ο ένας. Τώρα, ου, έχουμε ελπίδες. Τώρα έχουμε ελπίδες, οκ. Okay. Θα αλλάξω όπλο. Θα δοκιμάσω πάλι με αυτό το σπαθί. Για να δούμε. Ναι, για να το δοκιμάσω βέβαια αυτό το σπαθί. Θα πρέπει... Α! Να μην πεθάνω. Δεν ξέρω τι λέτε, εγώ θα το χρησιμοποιήσω. Αου! Τέλεια. Οπόπο. Οπόπο. Εντάξει. Στο τσακ. Αυτό τι κάνει εδώ πέρα. Ω. Λάθος κουμπί. Οκ. Άνοιξε η πόρτα. Τι θα γίνει με το εφέ αυτό. Ωραία, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να σώσω και να σταματήσω γιατί πρέπει να φύγουμε. Δουλεύουμε, παιδιά, δουλεύουμε. Μη μας βλέπετε έτσι famous. Λοιπόν, character development εννοείται, βάζουμε στα attributes. Βάλω το και αυτό. Και ανεβάζω το faith για να χρησιμοποιήσω το spell θέλω. Ωραία, άλλα δύο levels θέλουμε. 3700, πολύ είναι, πω πω. Και τώρα κάνουμε use. Ωραία, θυμήθηκα που βρίσκομαι. Από την τελευταία φορά που έπαιξα έχουν περάσει αρκετές μέρες. Και... δυστυχώς έχουν γίνει και αρκετά άσχημα πράγματα. Ένα εκ των οποίων είναι... Οπα. Oh, 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 oh. Ναι, ένα εκ των οποίων ήταν ότι... χάθηκε... Να. Μία από τις αδέσποτες γάτες που προσέχω. Γιατί πέθανα. Όπως έλεγα λοιπόν, χάθηκε μία από τις αδέσποτες γάτες που προσέχω και άμα ισχύουν αυτά που έμαθα από κάποια παιδιά εδώ πέρα. Ouch. Στην περιοχή. Τότε μάλλον κάποιος ή κάτι τη σκότωσε. Α, δεύτερο. Μπράβο. Πολύ καλό. Δεν κάνει και πολύ damage, έτσι δεν είναι.
Όχι, λάθος κουμπί. Εδώ ήθελα να έρθω και από εδώ να βάλω το τσεκούρι. Δυστυχώς αυτό είναι το κακό με τα αδέσποτα στην Ελλάδα. Δυστυχώς, όπως έλεγα, αυτό είναι το πρόβλημα με τα αδέσποτα στην Ελλάδα. Ο μέσος όρος ζωής τους είναι τα 1,5 με 2 χρόνια. Ενώ, ας πούμε, μια γάτα μπορεί να ζήσει 15, μπορεί και μέχρι και 18 χρόνια, άμα είναι περιποιημένη και προστατευμένη. Mighty Antanas, I just came across an ancient message depicting what might be the most daring creation of the Rogar, bigger than all the lords. It has an odd number of limbs, and its twisted flesh is mixed with weapons. And it said something about immunity or healing. Για ποιο πράγμα μιλάει? Ωραία, το πέτυχε δύο φορές, κάτι είναι και αυτό. Άντε ψόφα. Όπως έλεγα, η Σουζούκα ήταν 4 χρόνια μαζί μου, την πρόσεχα καθημερινά. Με περίμενε το πρωί να πάω στο μαγαζί μου, στο μαγαζί την είχα ουσιαστικά. Το βράδυ που έφευγα δεν με άφηνε να φύγω. Αλλά δυστυχώς στην περιοχή έχουμε πάρα πολλά αδέσποτα σκυλιά, τα οποία δυστυχώς έχουν κάνει αγέλη. Και όταν γίνεται αγέλη είναι επικίνδυνο. Είναι αστήρωτα γιατί ο Δήμος δεν έχει αναλάβει την υποχρέωσή του όπως επιβάλλεται από τον νόμο και δεν τα έχουν στήρωσει. Και γι' αυτό το λόγο είναι και επιθετικά. Δυστυχώς έχουμε και πολλούς ανθρώπους οι οποίοι... Ωπα, είχα ένα skill point, να. Οι οποίοι είναι που δεν σέβονται τα αδέσποτα, τα ζώα, γενικά τα ζώα. Α, level το 10, ok. Οπότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα κάποιος να το σκότωσε, να τη σκότωσε τη Σουζούκα. Δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ούτε το πτώμα της μπόρεσα να βρω. Πατάς ρε. Ω, με κλώτησε μες στα μούτρα. Άου. Και με έβαλε και φωτιά. Έλα. Τουλάχιστον για τα 4 χρόνια που την είχα μαζί μου είχε ό,τι χρειαζόταν, είχε στηρωθεί. Α, ορίστε που βγήκαμε. Είχε εμβολιαστεί, έπαιρνε τα χαπάκια της για τα σκουλικάκια. Είχε καλή τροφή. Και είχε και ένα χώρο για να μπορεί να κοιμάται και να μην είναι έξω στο κρύο ή τη βροχή. Όπως είναι διάφορα άλλα ζώα. Προσπαθώ να σκεφτώ, είχε και άλλη περιοχή και άλλο σημείο για να πάω. Α, όχι, ήταν πάνω που ήταν ο τύπος που φιλούσε ένα κλειδωμένο, ήταν chest, μάλλον.
Ταυτόχρονα είχαμε και ένα οικογενειακό πρόβλημα, το οποίο δυστυχώς και αυτό δεν ήταν καλό. Και επίσης με όλα αυτά... Οπ, τι έχουμε, boss. Δικάδι ακριβώς με το θυμιάτο. Well, hello! Infiltrator, ωραία. Αου, αου. Αου, τι έκανε. Όπα, τι κάνω. Στα πόδια δεν νομίζω να μπορώ να το βαρέσω. Φύγε. Αχαχα. Ούτε εκεί βλέπω να του κάνω κάτι. Με πέτυχε. Όχι, εντάξει. Για να δούμε μήπως έχει κάτι τριγύρω. Όπα, 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 όπα. Αου, οκ, κάτι πετάει δηλαδή. Μήπως έχει κάτι τριγύρω που πρέπει να το χτυπήσουμε πρώτα. Για έτσι. Κάτι έχει εκεί μία φωτιά, τι είναι αυτό. Hey, εσύ γιατί βγήκες ξανά. Α, ναι, όταν πεθαίνουμε βγαίνουμε, όντως. Είναι σαν το άλλο που είχα βγει και ήμουνα σε μία διαφορετική διάσταση. The portal. Enter, ναι. Α, έτσι θα ξεκινάει η μάχη. Χα! Βασικά, υποτίθεται. Τρέχω για να πάρω το experience, αλλά τζάμπα τρέχω. Έφυγε. Πάμε εμείς. Απ' το πλάι ήθελα να περάσει, αλλά... Τον πέτυχα, ωραία. And stay down. Δεν μπορώ να πω ότι βλέπω κάτι στο σημείο. Ωραία, λάθος. Τέλεια. Οκ, πρέπει να βρω τρόπο να αποφεύγω όλο αυτό το πράγμα. Σε ζαλίζει κιόλας, ρε. Καλά, εντάξει. Να. Με πέτυχε. Τι φεύγει από πάνω μου. Το είδατε, ένα μπλε πράγμα.